Με λένε Αφροδίτη. Γεννήθηκα το 2004. Η μαμά μου λέει πως πήρα το όνομά μου από μια όμορφη θεά της Κύπρου που έγινε λαμπρό αστέρι στον ουρανό και πως εκείνη τη χρονιά το νησί μας έγινε και αυτό ένα αστέρι της Ευρώπης. Μάλλον τους έφερα αγούρι και μεγάλες αλλαγές. Επειδή δεν μας χωρούσε πια το διαμέρισμα, μετακομίσαμε στο χωτικό του παππού που δεν το ήθελε κανείς γιατί ήταν παλιό. Μας έδωσε χρήματα η Ευρώπη και το κάναμε καινούριο με οικολογικά υλικά. Τώρα είναι προστατευόμενο. Σαν την καρέτα, καρέτα. Αλλάξαμε και αυτοκίνητο. Πήραμε ένα υβριδικό γιατί δεν μου λύνει τόσο το περιβάλλον. Όμως όταν έχει λιακάδα, ο μπαμπάς πάει στη δουλειά με δημόσιο ποδήλατο. Μια φορά τον ακολούθησε ο Μάξ και τον χάσαμε. Έκλαιγα συνέχεια, αλλά ευτυχώς τον βρήκαμε γιατί φοράει τσιπ. Τώρα ο παππούς ασχολείται με τον αγροτουρισμό κοντά στη θάλασσα. Εσείς το ξέρατε πως οι παραλίες της Κύπρου είναι από τις πιο καθαρές της Ευρώπης? Έχουν πλέσει νεούλες με κυματάκια που δείχνουν ότι είναι πεντακάθαρες. Πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και να μην πετάμε σκουπίδια παντού. Γιατί τώρα το φορτηγό της ανακύκλωσης περνά από το σπίτι μας και μαζεύει τα άχρηστα. Και από αυτά γίνονται καινούρια προϊόντα με το πράσινο λουλουδάκι που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Όπως και εγώ. Η φύση είναι μαγική. Από όλα παίρνουμε κάτι. Από τον ήλιο και τον άνεμο παράγουμε καθαρή ενέργεια και από τη θάλασσα πόσιμο νερό. Από τα αστέρια δεν φτιάχνουμε κάτι, όμως μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και μας δείχνουν τον δρόμο. Όπως τα αστέρια της Ευρώπης. Και όπως το δικό μου. Η Αφροδίτη.